Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχουμε την τύχη και τη χαρά να απολαύσουμε μαζί τον ντοκιμαντέρ που έγινε τότε για τα 70 χρόνια της ΑΕΛ. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή. Ο Νίκος ο Σολομονίδης εφώναξε τότε στο σωματείο της ΑΕΛ, εκεί ο Δός Βελάσσονος, στους κήπους, και μου είπε: «Κώστα μου, έχω φιλμάκια της ΑΕΛ που κινηματογράφησα εγώ ίδιος και να φτιάξουμε ένα αφιέρωμα για την ομάδα μας». Το να έχει κάποιος τότε φιλμ 16 έχρωμο ήταν μεγάλη υπόθεση. Έπρεπε να το στείλει στην Αγγλία, να το εμφανίσουν και να το επιστρέψουν πίσω. Να φανταστείτε τότε, το ΡΙΚ είχε μόνο μαυρό-άσπρο 16 φιλμ. Δώσαμε τα χέρια και είπαμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε, να ολοκληρώσουμε το ιστορικό αυτό αφιέρωμα για την ΑΕΛ. Υπολογίσαμε σε κανένα μήνα να είναι έτοιμο. Όμως, στον δρόμο, στο ψάξιμο, κατάλαβα το μεγαλείο και το μέγεθος που έχει αυτό το ιστορικό σωματείο. Η έρευνα κράτησε πολύ καιρό, πολλά χρόνια τελικά. Ψάξαμε παντού. Δεν αφήσαμε χώρο που να μην ψάξουμε αποθήκες στο ΣΕΓΑ, στην ΚΟΠ. Με μια επιστολή της ΑΕΛ είχα εξειδωτήσει να ψάξω και να βρω όλα τα στοιχεία που μπορούσε να βοηθήσει για να φτιάξουμε αυτό το ιστορικό αρχείο για την ΑΕΛ. Πολλή δουλειά, πολλοί άνθρωποι έτρεξαν για αυτό το πράγμα, πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί έπρεπε να βρούμε από τους πρώτους συντελεστές της ΑΕΛ μέχρι σήμερα. Ευτυχώς ψάξαμε και βρήκαμε αρχεία και από πολλούς άλλους φίλους. Από το ιστορικό αρχείο του Νίκου του Νικολαίδη του Οπτικού, που κρατούσε αρχείο για το Θεατρικό Μουσείο, και από πολλούς ιδιώτες με φιλμάκια των 8 mm. Βρήκαμε δηλαδή την αρχή του νήματος για να ετοιμάσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το ξεκίνημα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους κοντά μας για να μας βοηθήσουν. Τότε βρήκα ανθρώπους της πόλης της Λεμεσού, τον μεγάλο δάσκαλο μας τον Κωστή τον Κολώτα, που ξεκινήσαμε να σκιαγραφούμε το σκελετό, να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και μαζί με τον Μουστερή, ένα από τους πρώτους παίκτες της ΑΕΛ, τον Βίκτορα τον Μουστερή, ετοιμάσαμε τα κείμενα για το ξεκίνημα, το μικρό ξεκίνημα της ΑΕΛ. Αλλά η έρευνα ήταν τόσο μεγάλη. Πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε όλα αυτά τα κομμάτια, τα αποσπάσματα από το ΡΙΚ, από τη Λουμιέρ, από όλα τα κανάλια να ευθυγραμμιστούν, να μεταμορφωθούν όπως τα θέλαμε για να γίνει αυτό το όμορφο ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι θα ήταν λίγος κόσμος που θα δούλευε μαζί μας. Αλλά στον δρόμο αρχίζε να έχουμε συνεργάτες από όλο το φάσμα και να μεγαλώνει ο κύκλος των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα το μεγάλο. Όλη την έρευνα και το σενάριο που ήταν το βάρος στους ώμους μου δεν μπορούσα από μόνος μου και έτσι χρειάστηκε να με βοηθήσουν άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι και βοηθοί. Ο Αχιλλέας ο Γεωργιάδης, ο Σάββας ο Κοσάρης, ο Γιώργος ο Γεωργίου, όλοι αυτοί βοήθησαν στο να γίνει η συγγραφή των κειμένων. Όταν μαζέψαμε όλο το υλικό, θέλαμε πλέον να το υλοποιήσουμε, να το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλλιτεχνικά να κάνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να το θυμάται ο κόσμος με αγάπη. Έψαξα τότε μαζί με τον φίλο μου τον Σμάρακο τον Πλειοβούλου, που κάναμε κινηματογραφικές παραγωγές, να βρούμε τους κατάλληλους συντελεστές για αυτή τη δουλειά. Και βρήκαμε τότε το Διομήδη Μίκη Νικήτα, σήμερα είναι ένας κορυφαίος σκηνοθέτης, που ανέλαβε το όλο εγχείρημα να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Χρειαζόμαστε συνεργάτες πολύ καλούς. Βρήκαμε εκφωνητές στον Κώστα του Χαραλαμπίδη και τη Βέτα την Πασκούλα, φωνές οι οποίες θα μπορούσαν να μας μαγεύσουν και να μας μεταφέρουν σε ένα άλλο κόσμο.
Έτσι, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η μαγιά, για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, χρειάστηκε να δουλέψουμε πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια ακόμα, για να ολοκληρώσουμε και να φτιάξουμε αυτό το πράγμα που λέγεται σενάριο για τα 70 χρόνια της ΑΕΛ. Πραγματικά μεγάλη δουλειά, πολύ σκόπος, αλλά το αποτέλεσμα τιμητικό για μας. Εγώ καμαρώνω για αυτή τη δουλειά, γιατί είχε προκριθεί στη Γαλλία στο φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ, ένα εκτός συναγωνισμού, ήταν από τα εξαίρετα κομμάτια που ήταν και χάρηκα, γιατί δεν βλέπεις μόνο την ιστορία ενός αθλητικού σωματείου, αλλά είναι η ιστορία της Λεμεσού, είναι η ιστορία της Κύπρου. Γι' αυτό όλοι εσείς που θα δείτε αυτό το φιλμάκι θα ξαναθυμηθείτε άλλες μορφές, άλλες γωνιές αυτής της όμορφης πόλης, αλλά και κομμάτια από την ΑΕΛ και την ιστορία της Κύπρου μέσα από ένα άλλο διαφορετικό πλάνο. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι γενικά ο αθλητισμός. Και εμείς έχουμε ψάξει και βρούμε τους τελευταίους αθλητές μας, τους τελευταίους ποδοσφαιριστές μας, τους αθλητές, όλους αυτούς τους συντελεστές, για να γίνει αυτή η μαγική εικόνα του ντοκιμαντέρ. Εδώ ευχαριστώ και τον αδερφό μου τον Νίκο του Βίχα που έβαλε την μουσική σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΑΕΛ που φρόντισε οικονομικά, ενώ να ολοκληρώσουμε και να έρθει στα χέρια μας το τελικό αυτό αποτέλεσμα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα ακόμα. Θέλω να σας αφήσω να το απολαύσετε, να χαρείτε αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει. Και εσείς που δεν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, είναι μια πινελιά να θυμηθείτε την παλιά όμορφη πόλη της Λεμεσού, μιας άλλης εποχής, και εσείς στα άλλα σωματεία να δείτε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το σωματείο, είναι η πλούσια ιστορία του, και θα δείτε κάποια μεγάλα ονόματα που βοήθησαν και έδωσαν μια νέα πνοή σε αυτή την ομάδα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά καλή θέαση. Να είστε καλά. Διαχωρίσετε τους αθλητές με τις πολιτικές τους αντιλήψεις. Οι αθλητές, οποιαδήποτε φυλή, θρήσκευμα, χώρα, πολιτική ιδεολογία και αν ανήκουν, είναι όλοι φίλοι και αδερφοί. Νίκος Σολομονίδης. Αυτοί που γέρασαν κάτω από τα βήματά μας
του παρελθόντος έμεινε η μνήμη μόνο τώρα. Και δείχνει όσους περάσανε τους δρόμους και χαθήκαν. Τώρα μόνο απάνω τους ακινητούν οι μνήμες των εποχών που πέρασαν και δεν θα ξαναρθούνε. Εδώ φυτέψαμε τους σπόρους των ονείρων μας και περιμένουμε βροχή και ήλιο. Στα στενά σοκάκια της μικρής τότε πόλης, στον αυλόγυρο κάποιας εκκλησιάς ή σε μια χωράφα, γεννήθηκε ο αθλητισμός των νεωτέρων χρόνων στη Λεμεσό, αλλά και στην Κύπρο. Εδώ, σε αυτά τα στενά, σε κάποιο αρχοντικό που πια δεν υπάρχει, ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα ο πρώτος γυμναστικός σύλλογος της Κύπρου και ο δεύτερος σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Κάποιες μορφές ευάσμιες που χάραξαν την ιστορία της πόλης αλλά και της Κύπρου υπογράφανε το ιδρυτικό έγγραφο του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια. Όπως ήταν φυσικό, στην πάντοτε πρωτοπόρο πόλη μας ήρθε και η εποχή του ποδοσφαίρου. Από πολύ νωρίς και πάλι, οι αυλόγυροι των εκκλησιών, οι αυλοί του σχολείου και κάποια χωράφια έγιναν τα πρώτα γήπεδα. Από τότε άρχισε μια λαμπρή αθλητική σταδιοδρομία για τη Λεμεσό. Ονόματα που δόξασαν την Κύπρο αλλά και τον ελληνισμό σε διεθνείς στίβους. Να τι θυμάται ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πανκυπριονίκης αθλητής της ΑΕΛ, Βίκτορ Μουστερής. Το ιστορικό της ΑΕΛ σε συντομία έχει ως εξής. Ο πρώτος ο οποίος έριξε την ιδέα για την ίδρυση της ΑΕΛ ήταν ο 20χρονος φιλάθλος Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, ο οποίος ένα βράδυ στα μέσα του καλοκαιριού του 1930 επισκέφτηκε όπως συνήθιζε το εξοχικό κέντρο Νόασης, το οποίο βρισκόταν στην οδό Λάστονος, τα βόρεια όρια σύνορα της μικρής τότε Λεμεσού, και ήταν το στέκι όπου συχνάζεται κάθε βράδυ η ελίτ της νεολαίας της μικρής λεμεσανής κοινωνίας. Επλησίασε λοιπόν σε κάποιο στάδιο των νεαρών επίσης 22 χρόνο φύλαθρο Λύκος Σολομονίδη και του είπε την ιδέα του για την ίδρυση ενός αθλητικού σωματείου και τον εκάλεσε να ξεκινήσουν μαζί και με άλλους φιλάθλους για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Πολύ γρήγορα το γεγονός αυτό έγινε γνωστό στη μικρή τότε Λεμεσόν, η οποία αριθμούσε έναν πληθυσμό μόλις 15.000 περίπου. Και η ιδέα για την ίδρυση του νέου αθλητικού σωματείου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κύκλους των φιλάθλων της πόλης μας. Σύντομα λοιπόν, σε ένα 1,5 περίπου μήνα, μια ομάδα καμιά εικοσαριά νεαροί φιλάθλοι, ενθουσιώδεις φιλάθλοι, συγκεντρώθησαν το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου 1930, επαναλαμβάνω αυτή την ημερομηνία διότι είναι σημαδιακή, 4 του Οκτώβρη 1930, συγκεντρώθηκαν στο ζαχαροπλαστείο Σεντ Τζόρτζ, που βρισκόταν στο ισόγειο της τριόροφης κατοικίας Κακαθήνη, στην οδόν Αγίου Ανδρέου, στο κέντρο της πόλης. Και εκεί αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο σοβαρό αθλητικό σωματείο, το οποίο να διαφέρει και να ξεχωρίζει από τα άλλα αθλητικά σωματεία της εποχής εκείνης, να είναι θεμελιωμένο πάνω στις υγιείς αθλητικές αρχές και να έχει αποκλειστικό σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή του αθλητισμού γενικά, τόσο του ομαδικού όσο και του κλαστικού. Στη συγκέντρωση εκείνη τέθηκε επίσης και το ερώτημα ποιον όνομα θα δώσουμε στο νέο σωματείο. Έγιναν πολλές εισηγήσεις, εκφράστηκαν απόψεις και τελικά επικράτησε και έγινε δεκτή εισήγηση του Τσέπη, Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ.
γεννήθηκε η ομάδα που έμελε να χαράξει μια μοναδική πορεία στην ιστορία αυτής της πόλης για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε η Αθλητική Ένωση Λεμεσού, η ΑΕΛ. Πιστοποιείται ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου Πλατσάρας είναι μέλος της Αθλητικής Ενώσεως Λεμεσού. Και η πιστοποίηση, με δασίες, ψηλές, περισπομένες και οξίες, φέρει ημερομηνία 1η Ιουλίου 1930. Είναι η πρώτη ταυτότητα μέλους ποδοσφαιρικού σωματείου, φέροντας και τον αριθμό 1. Τα 70 χρόνια από τότε γύρισαν πίσω. Αριστίδης Μιχαηλίδης, Δήμος Ανδρέου, Βίκτορας Μουστερής και Γιώργος Κωνσταντίνου Πλατσάρας. Η όψη τους και μόνη κερδίζει τον απόλυτο σεβασμό. Και η νιώτητη σκέψη τους τον θαυμασμό. Θέλω να δω τον τύπο τον Σολομονίδη που είναι. Τον τύπο μας τον Σολομονίδη που είναι. Δεν το ξεχνάτε τον κύριο Σολομονίδη, έτσι. Εγώ, έχει λέω, ο καλύτερος άνθρωπος της Κύπρου. Καλύτερος άνθρωπος. Της Κύπρου. Κι ίσως μέσα από την άγνοιά του ο Σεβάσμιος Πλατσάρας να δίνει όλη την αλήθεια. Και ο Νίκος Σολομονίδης και οι στιγμές που έφτιαξαν αθλητές λεβέντες όπως ο Πλατσάρας ποτέ δεν θα χρειαστεί να τις ψάξουμε στο παρελθόν. Πάντα θα βρίσκονται εν ζωή.